στον ακοντισμό. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης που είχε επίδοση στα 30 μέτρα και 45 εκατοστά, ένα μέτρο πάνω από την επίδοση που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τον επηρέασαν και οι άσχημες καιρικές συνθήκες, η δυνατή βροχή στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και στο στάδιο. Ο Στεφανουδάκης ήταν τέταρτος και πριν από λίγο μίλησε στην κριτική τηλεόραση από την Ιαπωνική πρωτεύουσα. Αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε σήμερα. Στην συνέχεια, ενώ τόνισε βεβαίως ότι και οι αθλητές που είχε να ανταγωνιστεί έκαναν μια πολύ καλύτερη προετοιμασία. Το κάθε αποτέλεσμα που έριστε είναι αποδεκτό. Αυτά έχει ο αθλητισμός. Το ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να αποδεχτείς αυτό που είναι, που φέρνει ο αγώνας. Τέλος πάντων, όλοι οι αθλητές είχαν κάνει μια σοβαρή προετοιμασία. Είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο, αυτό το ξέραμε από τη στιγμή που ερχόμαστε. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, αυτό φάνηκε άλλωστε. Δυστυχώς δεν είχαμε σύμμαχό μας τον καιρό, κάτι που εμάς μας επηρέασε πάρα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι δώσαμε ένα πολύ αξιόλογο αγώνα. Μεγάλη μάχη, ανεβάσαμε τις επιδόσεις μας και δείξαμε το στίγμα μας πολύ δυναμικά. Αλλά δεν καταφέραμε να βγούμε στο βάθρο που, αυτό που πάρα πολύ δεν θέλαμε σε αυτή τη φάση. Τώρα τρεις μέρες ο καιρός έχει χαλάσει, δεν μπορούν να πάνε το πρόγραμμα πίσω, διότι θα έπρεπε να πάνε πάρα πολλά αγωνίσματα πίσω με τη λογική αυτή. Γνωρίζοντας οι Ιάπωνες ότι ο καιρός ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι καλός, δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ακυρωθούν αγωνίσματα ή να αλλάξουν ώρες. Το επίπεδο είναι υψηλό, οι αθλητές που αγωνιστήκαμε δεν ήρθαν αυτή τη στιγμή, είναι αθλητές που έχουμε αγωνιστεί και άλλες φορές μαζί, έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους. Αυτό που έχω να πω εγώ για τους συναθλητές μου είναι ότι δεν βγήκαν στις επιδόσεις που έχουν γραμμένες. Δηλαδή, φανταστείτε, ο Αμερικάνος, ας πούμε, έχει επίδοση που είχε το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή 33-35. Βγήκε τρίτος με βολή στα 31-09. Άρα, λοιπόν, ούτε αυτός βγήκε στα μέτρα του. Εμείς όμως παρόλα αυτά στα μέτρα που είχαμε ανέβει στο Πανευρωπαϊκό ήρθαμε κάτι εκατοστά πιο κάτω, μερικούς πόντους. Δηλαδή είμαστε στο επίπεδο που έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια και φέτος στην επίδοση την καλή που έχουμε βγάλει καταφέραμε και ξαναανεβήκαμε σε αυτά τα μέτρα, παρόλο που εμείς δεν είχαμε σύμμαχο τον καιρό μας και δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Το επίπεδο έχει ανέβει σε όλα τα αθλήματα. Κανένα άθλημα δεν έχει μείνει στάσιμο και εγώ σαν αθλητής, αν με ρωτήσεις, είναι ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να ανεβαίνει το επίπεδο, να μένει στάσιμο. Γιατί αυτά αλλάζουν, έρχονται νέοι αθλητές, έρχονται πιο φρέσκοι, με πιο πολύ όρεξη, με πιο πολλές ιδέες, θα μπορώ να πω ότι και με καλύτερες συνθήκες προετοιμασίας. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την προετοιμασία που γίνεται στην Ελλάδα με την προετοιμασία που γίνεται στην Αμερική. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και εντελώς διαφορετική τεχνική υποστήριξη που έχουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι καλό που γίνεται και προχωράμε. Θεωρούμε ότι είμαστε ακόμα στην ελίτ, ότι είμαστε στην αφρόκρεμα, ότι διεκδικούμε. Δεν καταφέραμε την πρώτη τριάδα. Φέραμε την τέταρτη θέση. Για λίγο το χάσαμε, αλλά τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Πέρα από το πώς βρισκόμαστε στα λεωφορεία, φαντάζομαι ότι τα λεωφορεία είναι σφραγισμένα. Ανοίγουν την ώρα που μπαίνουν μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και την ώρα φτάνουν στα γήπεδα. Και για να φύγουν μετά να κάνουν τα μπροστά πίσω, δηλαδή από το γήπεδο να ξαναγυρίσουν στο Ολυμπιακό χωριό ή το αντίθετο, σφραγίζονται με ειδικές ταινίες και ξανανοίγουν την ώρα που θα φτάσουμε στο προορισμό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει κάπου ένα λεωφορείο, να ανοίξει ένα τζάμι κάποιος ή να ανοίξει TV ή οτιδήποτε. Είναι για λόγους ασφαλείας, είναι όλα σφραγισμένα. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε έξω, δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Και αυτό που μας έχει προτρέψει και
ο αρχηγός της αποστολής είναι να μην βγούμε έξω λόγω του COVID. Και πραγματικά το έχουμε κρατήσει όλοι οι αθλητές και όλη η αποστολή, τουλάχιστον η δικιά μας. Δεν έχει φύγει κανείς από το χωριό. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μείνει εδώ στο χωριό το 1/4 της αποστολής μας. Όλοι που έχουν τελειώσει έχουν φύγει.